Στο σημερινό βίντεο έχουμε unboxing και θα ανοίξουμε το συγκεκριμένο πακέτο. Το συγκεκριμένο πακέτο έχει κάποια ωραία πραγματάκια τα οποία πρέπει να μοιραστώ μαζί σας, καθώς τα έχω ανακαλύψει και μου φάνηκαν πολύ χρήσιμα. Και όταν έχω κάτι χρήσιμο το οποίο συνεργάζεται τέλεια με iPhone ή βγαίνει για iPhone, πρέπει να σας το δείχνω. Οπότε αυτό το κουτί έχει μέσα σίγουρα κάτι που χρειάζεσαι και σίγουρα κάτι που πρέπει να δεις. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο θα ανοίξουμε τα πράγματα από την Ζήκε, πέτε την όπως θέλετε. Φυσικά το κουτί το έχω ανοίξει. Όσοι δεν είναι το TikTok, πηγαίνετε να το τσεκάρετε. Τα έχω κάνει ένα γρήγορο unboxing στο TikTok. Οπότε πάμε τώρα να τσεκάρουμε, να δούμε και το πόσο εύκολα και χρηστικά είναι αυτά που μας έχει στείλει. Θα δώσω βάση περισσότερο όχι και στα 3, όσο στο 1, το οποίο θα το αφήσω για το τέλος. Εδώ έχουμε μια επιλογή για NVMe σκληρό δίσκο, ο οποίος μπορείς να βάλεις το σκληρό σε δίσκο εδώ πέρα, τον NVMe σου, και πολύ εύκολα να τον κάνεις εξωτερικό σκληρό δίσκο. Έχω δείξει κατά καιρούς αρκετές θήκες για NVMe. Ο συγκεκριμένος έχει κάτι πολύ ιδιαίτερο το οποίο θα τσεκάρουμε. Το πήρα γιατί μου άρεσε και είναι βολικό πολύ. Πάμε όμως να δούμε το δεύτερο πράγμα που μας έχει στείλει. Αυτό θα το δούμε στο τέλος. Δεν το ανοίγω μαζί. Το συγκεκριμένο είναι ένας triple φορτιστής, ο οποίος έχει για iPhone, για Apple Watch, αλλά και για AirPods, το οποίο μπορείς πολύ εύκολα να το φορτίσεις. Φυσικά σου κάνει και την κλασική αναμονή την οποία κάνει το iPhone, μπορείς να τσεκάρεις και εδώ πέρα πίσω, το αφήνω και αυτό στην άκρη και να το δούμε μαζί με το άλλο. Και στο τέλος σου έχω αυτό. Αυτό εδώ πέρα είναι κάτι πάρα πολύ μοναδικό και για αυτόν τον λόγο έχει γίνει όλο αυτό το βίντεο. Το συγκεκριμένο πράγμα είναι ένας σκληρός εξωτερικός δίσκος, ο οποίος συνδέεται με το iPhone σου, έχει μαγνήτη ο οποίος πηγαίνει πίσω και μπορείς να μεταφέρεις δεδομένα. Το πιο όμορφο όμως ποιο είναι, ότι μπορεί να σου γράφει κιόλας το τι θερμοκρασία έχει το κινητό σου, αλλά και πόσα αμπέρ περνάνε από την φόρτιση. Πόσα βατ μάλλον περνάνε την ώρα που φορτίζει. Οπότε μπορείς με αυτό το πράγμα να δοκιμάσεις φορτιστές, αλλά να τσεκάρεις κιόλας και το τι θερμοκρασία έχει το κινητό σου αυτή τη στιγμή. Δηλαδή την ώρα που παίζεις κάποιο video game, μπορείς να έχεις αυτό το παραπάνω και να βλέπεις τι θερμοκρασία ανεβάζει το κινητό σου. Αυτό εδώ πέρα, με αυτό εδώ πέρα θα γίνει όλη η δουλειά. Θα περάσουμε πλανάκια μέσα στο σκληρό δίσκο αυτό εδώ πέρα. Φυσικά μπορείς να το συνδέσεις και σε υπολογιστή που έχει Type-C. Σου δίνει και καλό επέκταση για να μην χρειάζεται να το καρφώνεις κατευθείαν κάτω από το iPhone σου. Και μπορείς ουσιαστικά με το καλό προέκταση να το φορτώνεις κανονικά σε υπολογιστές, κινητά και γενικότερα να μεταφέρεις δεδομένα από τον έναν στον άλλον. Τα αφήνω στην άκρη, θα το τσεκάρουμε στο τέλος. Πάμε πρώτα να ανοίξουμε το λιγότερο σημαντικό που είναι αυτό εδώ. Ο οποίος φορτιστής ο συγκεκριμένος, εάν και έχετε δει πάρα πολλούς κατά καιρούς από διάφορες εταιρείες και γνωστές αλλά και μη τόσο γνωστές, αυτός εδώ πέρα υπόσχεται πάρα πολλά πράγματα. Και υπόσχεται ότι μπορεί να φορτίσει πάρα πολύ γρήγορα όλες τις συσκευές. Έχει πάρα πολύ καλό μαγνήτη, λέει, και συνεργάζεται και με Apple. Είναι δηλαδή made for Apple ο συγκεκριμένος. Φυσικά υποστηρίζει όλα τα πρωτόκολλα τα οποία χρειάζεται η Apple για την φόρτισή του και βλέπετε εδώ πέρα που λέει made for Apple Watch. Φυσικά Apple Watch δεν έχω, αλλά δεν πειράζει. Είναι 3-1. Ο συγκεκριμένος υποστηρίζει το Study Mode που έχουν τα iPhone όταν φορτίζουν. Με όλα τα καλά λόγια τους φορτιστές μπορεί να γίνει αυτό. Υποστηρίζει Fast Wireless Charging 15W, μέχρι 15W που υποστηρίζουν ουσιαστικά τα τηλέφωνα που μπορεί να πάρουν. Έχει compatibility MagSafe και είναι 3-1 Charge Wireless Standing βάση. Και πάμε να τον ανοίξουμε. Όλα τα link για αυτά τα προϊόντα που έχω εδώ πέρα από την Ζάικε θα τα βρεις κάτω στην περιγραφή. Πήγαινε να τσεκάρεις, να δεις το πόσο κοστίζουν, το πόσο έχουν. Η παράδοση γίνεται εντός μιας εβδομάδας και έχει πάρα πολλά ωραία πράγματα να τσεκάρεις. Ωραία συσκευασία, μου αρέσει έτσι όπως είναι. Όμορφο, ωραίο. Έχει εδώ πέρα και τις οδηγίες χρήσης που μπορείς να τσεκάρεις. Όμορφα, ωραία. Τα αφήνουμε στην άκρη για να μην το χαλάσουμε και πάμε λοιπόν να τσεκάρουμε. Βγάζω το ζελοφανάκι και συναντάμε μέσα έναν φορτιστή, ο οποίος είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών, αλλά άμα κάνεις το κουμπί κάνεις χλακ και βγαίνει για να βάλεις οποιασδήποτε χώρας ή οπουδήποτε και να βρίσκεσαι. Αν είσαι στην Αγγλία ας πούμε, χρειάζεσαι τον αγγλικό τύπου ή Αμερική τον αμερικανικού τύπου. Χρήσιμο πάρα πολύ, καθώς οι περισσότερες εταιρείες δεν έχουν τέτοιο πράγμα, δεν σου δίνουν την επιλογή αυτή. Οπότε τίμιο και μπράβο στην εταιρεία που το δίνει. Εδώ ο φορτιστής είναι ένα απλό καλωδιάκι και πάμε να τσεκάρουμε. Αυτό φεύγει ο σουγαράκι και βγάζω τον φορτιστή. Δεν έχει κάτι άλλο, το βγάζω.
Είναι Αλκαντάρα, φίλε. Αυτό εδώ είναι Αλκαντάρα. Έχω πάθος με την Αλκαντάρα. Όσοι γενικότερα ξέρετε, ρε παιδί μου, έχετε δει story. Μπορώ να κάθομαι να το χαϊδεύω όλη μέρα. Είναι Αλκαντάρα. Τέλειο. Μπράβο. Μ' αρέσει. Λοιπόν, το κάνεις. Εδώ πέρα κάτω σου έχει και όμορφα ωραία τρυπούλα για να μπορέσεις να βάλεις το καλώδιο και να συνδεθεί. Πίσω σου λέω όλες τις προδιαγραφές. Πάρα πολύ ωραίο σεϊφί. Είναι μεταλλικό. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο space gray. Δεν κουνιούνται. Θα περίμενα δηλαδή να πηγαίνει μπρος πίσω όπως μας έχουν συνηθίσει άλλες εταιρείες. Δεν κουνιέται. Αυτό όμως σηκώνεται για να βάλεις το Apple Watch σου εδώ πέρα να φορτίσει και εδώ πέρα να βάλεις τα AirPods σου να φορτίσουν. Wireless charging. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Αυτό εδώ πέρα κάτω είναι αντιολισθητικό, οπότε αν ακουμπήσει δεν έχει μεγάλη ενοχή στο σύρσιμο. Σέρνεται πάλι αλλά με δυσκολία. Όμορφο, ωραίο και φυσικά να δούμε και το μαγνήτη του. Αρκετά δυνατός. What? Και με θήκη, έτσι. Για να βγάλω τη θήκη. Εντάξει, χωρίς τη θήκη είναι λίγο... Μην έσπασα κανένα τηλέφωνο. Κρατάει αρκετά, αλλά σίγουρα η θήκη είναι τουμπανή, οπότε με τη θήκη το κρατάει ακόμη πιο καλά. Καλό! Πάμε να το δούμε κιόλας πώς λειτουργεί, να το βάλω στη μπρίζα. Σαν να είναι Apple, υποστηρίζει κανονικά και το mode του study. Οπότε αν μείνεις στην αδρανοποίηση και το βάλεις να φορτίσει, κατευθείαν μπαίνεις στο study mode που μπορείς εδώ πέρα, το έχουμε δείξει σε βίντεο. Ωραίο. Χρήσιμο για σένα που θέλεις να φορτίζεις το κινητό σου easy. Πλέον το πετάς και φορτίζει. Πάει αυτό. Πάμε στο δεύτερο. Χλακ. Πρόταση για NVMe σκληρό δίσκο. Το συγκεκριμένο ουσιαστικά, όσοι δεν γνωρίζετε, μπορείς να βάλεις μέσα σκληρό δίσκο και να μπορείς να τον κάνεις εξωτερικό σκληρό δίσκο. Και όταν λέω σκληρό δίσκο εννοώ NVMe. Έχω έναν NVMe για αυτή τη δουλειά, τον οποίο θα δούμε ευθύς αμέσως. Έχει πλαστικό περίβλημα, στο οποίο κάνεις χλακ. Και βγαίνει, είναι θήκη προστασίας, εδώ αυτό είναι συρταρωτό, κλακ, μπορείς να το έχεις και έτσι δηλαδή, μεταλάκι, πάρα πολύ όμορφο, πολύ ωραίο σαν επιλογή, Type-C φυσικά για φόρτιση και πάμε λίγο να τσεκάρουμε να δούμε τι δίνει. Σου δίνει USB 4, Type-C, USB 4. Δηλαδή μπορεί να μεταφέρει ως και 40 Gbps. Έχει support NVMe with all size, τον 2280, τον 2260 και τον 2242. Πάρα πολύ καλό. Σου υποστηρίζει 3,1 Gbps max write speed, USB 4 40 Gbps και 3,8 Gbyte ανά second max read speed. Σου είναι PCI Gen 4x4 SSD και μπορεί να πάρει ως και PCI Gen 4x4 SSD. Έφερα έναν Legend από την Adata, είναι ο Adata, ο Legend ο 800 και ο συγκεκριμένος είναι PCI Express 4. Πάμε λοιπόν να τον βάλουμε μέσα, να δείτε πόσο εύκολα μπαίνει μέσα ο σκληρός δίσκος και σου δίνει το καλώδιο, το οποίο μου κάνει εντύπωση ότι θάβεται μέσα. Κάνεις ένα κλακ, έχει εδώ αυτό εδώ που το κάνεις χρακ, το σέρνεις, το βάζεις από εδώ, το σέρνεις και μπαίνει χωνευτό μέσα. Είναι εδώ. Όποτε το χρειάζεται το κάνεις κλακ και το βγάζεις. Ή το βάζεις από την άλλη. Κλακ για να μην το χάνεις. Το πετάς μέσα στην τσάντα σου. Πολύ χρήσιμο. Και εδώ πέρα σου έχει ένα κουμπάκι το οποίο τραβάς προς τα πάνω και κάνει open. That's it.
Πάμε λοιπόν να το δούμε κιόλας και από εδώ. Το κάνεις χλακ και βγαίνει. Και εδώ πέρα μέσα σου έχει τον SSD σου. Τώρα, πώς μπαίνει ο SSD. Εδώ πέρα σου έχει, εδώ πάνω, σου έχει αυτό εδώ το οποίο το τραβάς. Αυτό εδώ. Βάζεις μέσα τον SSD σου, τον NVMe σου. Δείτε τώρα τι μαγιά έχει. Βάζεις τον NVMe. Παίρνεις το λαστιχάκι και το ακουμπάς επάνω στον NVMe. Στην τέρμα πάνω πλευρά του, κάπως έτσι. Και μετά το πατάς μέσα, τον NVMe, και μπαίνει. Χωρίς να παιδεύεσαι να το πατήσεις. Επίσης, σου έχει μέσα την ψυκτρίτσα του NVMe, την οποία πρέπει να βγάλεις, και σου δίνει αυτήν εδώ πέρα την παστούλα, τη μαλακιά, η οποία είναι και foam, για να κουμπάει και να κρατάει δροσερό τον SSD σου. Οπότε πατάς. Και έτοιμος. Και πάμε να δούμε πώς λειτουργεί. Βγάζεις εδώ το Type-C, το φάεις εδώ. Στον υπολογιστή συνδέθηκε κατευθείαν. Φυσικά πρέπει να το συνδέσεις πρώτα σε υπολογιστή για να κάνεις την πρώτη αρχικοποίηση. Αλλά το iPhone, ενώ δείχνει το λαμπάκι να ανάβει εδώ πέρα, δεν μπορεί να τον διαβάσει. Λογικά θέλει πολύ περισσότερο ρεύμα από όσο μπορεί να δώσει ένα iPhone 16 Pro Max. Δεν ξέρω γιατί δεν τον διαβάζει. Αλλάζω και το καλώδιο. Τον ξανακουμπώνω. No. Ένα iPhone 16 δεν μπορεί να το διαβάσει. Οπότε, αν το θέλεις για υπολογιστή, είναι πάρα πολύ ωραίος, τίμιος και πάρα πολύ καλός. Τον αφήνω στην άκρη. Βάζω και την θήκη του. Όμορφη θήκη, ωραίος. Για εξωτερικό σκληροδίσκος είναι μια χαρά. Αλλά δυστυχώς, εμένα προσωπικά δεν μου συνδέθηκε στο iPhone, οπότε οφείλω να το πω. Συνεχίζω λοιπόν με αυτό που μου άρεσε και αγάπησα. Και είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος υπέροχος. Και πάμε να τον τσεκάρουμε. Αυτός είναι για iPhone. Εδώ έχει οδηγίες χρήσης. Και σου δίνει δύο καλώδια. Type-C σε Type-C. Και Type-C σε Type-C. Τώρα θα μου πεις γιατί σου δίνει δύο. Το ένα είναι για 6,7 ίντσες και το άλλο είναι για 6,1 ίντσες. Σου γράφω εδώ πέρα τις ίντσες. Σου γράφει βέβαια για 15 Pro Max, αν και εγώ το έχω δοκιμάσει στο 16 και είναι κομπλέ και στο 16. Εδώ έχει matte υφή, δεν έχει ζελοφάν, δεν βγαίνει και πίσω έχει τους δύο μαγνήτες δεξιά και αριστερά. Πάμε λοιπόν να το βάλουμε στο iPhone. Πρώτα θα το βάλω από την κάτω πλευρά, κατευθείαν, και να δείτε τι όμορφο που ανοίγει και ανάβει. Το βάζεις απλά κάτω και σου γράφει το λογότυπο της εταιρείας και ανοίγει. Και αυτή τη στιγμή γράφει ότι είναι 1 terabyte το συγκεκριμένο που έχω εγώ και το κινητό μου έχει 25 watt. 1 terabyte και από κάτω σου γράφει 5 gigabps. Αυτή τη στιγμή το κινητό μου έχει 1 watt, 5,2 volt, 0,2 ampere. Γιατί σου δίνει τώρα όλα αυτά εδώ πέρα τα όμορφα και τα ωραία τα πραγματάκια. Αυτό εδώ πέρα σου το δίνει γιατί μπορείς να το βάλεις εδώ, στο iPhone σου, κλακ, και από εδώ πέρα να κουμπώσεις πίσω το πραγματάκι αυτό και μαγνητίζει πίσω. Και αυτό γιατί το κάνει, γιατί μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ενώ τραβάς βίντεο, να μην σε ενοχλεί εδώ, οπότε να το χρησιμοποιείς για να φορτίζεις κατευθείαν εδώ πέρα μέσα τα δεδομένα. Οπότε όταν τραβάς 4K 120fps που πλέον μπορείς με το iPhone 16 Pro Max, εδώ πέρα πίσω να σου γεμίζει τον χώρο σου εύκολα και γρήγορα. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να βλέπεις πόσο ρεύμα μπορεί να πάρει το τηλέφωνο σου. Αυτή τη στιγμή το τηλέφωνο έχει 23W, τραβάει 23W, 0,7V, 2,7A.
και βλέπετε ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία, είναι αυτή τη στιγμή στους 45 βαθμούς Κελσίου. Το κινητό δεν καίει, είναι ok, αλλά βλέπετε κάτω ότι φορτίζει. Ωραίο γκατζετάκι, χρήσιμο. Και πάμε τώρα να κάνουμε και την απόπειρα, να περάσουμε ένα βίντεο που εγώ έχω κάνει, να κάνω share, να πατήσω να πάει αποθήκευση στα αρχεία και να πατήσω να πάει στην περιήγηση, να πάω να το βάλω μέσα στο Z Drive. Εδώ πέρα βλέπετε ότι το διαβάζει σαν Z Drive, πατάω εγώ το Z Drive και πατάω αποθήκευση να πάει στο Z Drive. Περνάει και αυτή τη στιγμή εδώ πέρα κάτω γεμίζει, δείχνει δηλαδή ότι περνάει αυτή τη στιγμή 5 Gbps λέει και το πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Το βίντεο αυτό ήταν ένα 36 γίγα και να κάνω ξανά την απόπειρα να περάσω κάτι, ένα μεγαλύτερο βίντεο. Το πάω ξανά εδώ που λέει εξαγωγή μη αρχικοποιημένου από τη βιβλιοθήκη των βίντεο. Πατάω εδώ πέρα πίσω στην περιήγηση και εδώ πέρα πατάω Z Drive. Πατάω εδώ πέρα πάνω αποθήκευση και πέρασε ήδη μέσα και πάω να το δω και έχει περάσει. Το συγκεκριμένο βίντεο ήταν 2,79 GB. Έκανε περίπου 1 με 2 λεπτά να το περάσει μέσα. 46 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή το τηλέφωνο μου μέσα. Αυτό που θέλει λίγο προσοχή είναι ότι επειδή εφάπτει ακριβώς επάνω στο iPhone, αν δείτε υπάρχει περίπτωση να σας σπάσει. Οπότε λίγο προσεκτικά όταν τα κουμπάτε πάνω, καλύτερα να το χρησιμοποιείτε μόνο με το καλώδιο. Κάτω σας έχει την Type-C που μπορείτε να το φορτίσετε κατευθείαν. Λίγο προσοχή εδώ πέρα μόνο για να μην σας σπάσει. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι και μεταλλικό, είναι πλαστικό. Ωραίος μαγνήτης, δυνατός, αλλά είναι πλαστικό, έτσι. Ζεσταίνεται αρκετά, έχω να πω, αλλά θα μου πεις, λογικό είναι. Πλακέτα είναι και πλαστικό είναι. Όλα καλά. Μπορείς να το βάλεις και πίσω φυσικά να το χρησιμοποιήσεις. Ανοίγει κατευθείαν, ακαριά, χωρίς να κάνεις απολύτως τίποτα. Απλά λίγο προσοχή το πώς θα το βάζετε και θα το βγάζετε. Εμένα με βολεύει πάρα πολύ, θα το χρησιμοποιήσω για να σας δείχνω το πόσο μπαταρία ή πόσο ρεύμα μπορεί να δώσει μια συσκευή στο iPhone, αλλά και να δίνει κιόλας και το πόσο θερμοκρασία έχει όταν βάζουμε να παίξουμε κάποια παιχνίδια ή γενικότερα να το χρησιμοποιούμε για να δείχνουμε το τι θερμοκρασία έχει εκείνη την ώρα το κινητό μας. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ χρήσιμο για να βλέπεις αλλά και να μεταφέρεις δεδομένα. Αυτό το πραγματάκι ήταν κάτι το οποίο χρειαζόμουν και κάτι το οποίο ήθελα. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Μπορείτε να τσεκάρετε την εταιρεία κάτω, όπως είπα, στην περιγραφή. Περιμένω κάτω στα σχόλια να μου πεις εάν σου άρεσε και αν σου φάνηκε ενδιαφέρον να τα δείξουμε αυτά τα πραγματάκια τα οποία συνεργάζονται πάρα πολύ καλά με το iPhone σου. Δεν ξεχνάς επίσης να τσεκάρεις όλα τα link κάτω στην περιγραφή. Like αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, φυσικά και το subscribe αλλά και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα επόμενο βίντεο. Και εμείς θα το πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.